Τέλεια λοιπόν. Είμαστε εδώ πέρα, δείχνουμε και το lobby. Greek Army Adrian Mutas 0-1. Δεύτερο μας χάρτη. Taldari Maltar Limited Edition. Τεράστιο χάρτη. Ναι, μεγάλο χάρτη. Σιλκ που δεν τον παίρνει τον Greek Army να κάνει. Χωρί να το έχει κάνει, βέβαια. Το έχει κάνει εναντίον του Rasmuth. Τον ευνόησαν πολύ και τα spawning locations. Με το scouting pattern, τον δεξιόστροφο. Ναι, δεν ναι. Θα κάνει Sixth Pool, αυτό είναι μόνο σίγουρο γιατί τόσο μεγάλη απόσταση κρατά και μόνο με τα drones. Ακόμα και 14 Hatcher να πα, κρατά, δεν υπάρχει κάποιο φόβο. Τώρα με ναι, το record, παιδιά, ελπίζω να έχει γίνει record. Πολλές φορές έχω πάει να σταματήσω το record και βλέπω ότι είναι σταματημένο. Ελπίζω όλα να έχουν πάει καλά. Βλέπουμε εδώ το lobby, περιμένουμε το Muta μου στείλε πριβέ μήνυμα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι BRB σε ένα λεπτό. Μάλλον θέλει να αλλάξει CD για την Εφθόδη. Ναι. Ή μπορεί να πάει σε τίποτα Pink Floyd, γιατί ταιριάζει η Εφθόδη με τους Pink Floyd, ταιριάζει πάρα πολύ. Νομίζω έχουν ίδιες, ίδια ηχητικά ακούσματα, ίδιες επιρροές. Έχουν ίδιες επιρροές, ναι, ναι. Είναι από τον Beethoven και οι δύο ξεκινήσανε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πήραν λίγο διαφορετικούς δρόμους στη συνέχεια. Να πούμε ότι πολύ σημαντικό, άσχετο τώρα αυτό θα το πω, πολύ σημαντικό ήταν και το Banelink αυτό που έφαγε τα άπειρα. Έσκασε το κέντρο. Ναι, έσκασε το κέντρο. Γιατί σου λέει ο Greek Army, εντάξει, περάσαν 4 Banes, δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Έξυπνος όμως ο Mutas, είχε και ένα πιο πίσω, γιατί πάντα υπάρχει το counter attack, πάντα υπάρχει το split, πάντα υπάρχει το micro, το unit control, το unit management. Να δώσουμε το OK. Το record το έχει αρχίσει. Ναι, το έχω αρχίσει για το δεύτερο set. Ελπίζω να μην το δω σταματημένο. Θα δείξει. Λοιπόν, και ξεκινάει το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Greek Army αντίον Mutas, για να δούμε τι play θα πάει πλέον ο Greek Army σε macro map, τι play θα πάει ο Mutas. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Mutas δυστυχώς έχει προκαλέσει αυτό το mentality σε όλους τους παίχτες, ότι λόγω unit control, λόγω micro, λόγω multitasking, λόγω APM, ακόμα και μπροστά να είσαι, έχεις το αίσθημα ότι μπορεί να σου έρθει, να βγει μπροστά ο ίδιος ο Mutas. Λοιπόν, και είμαστε πάνω αριστερά, πάνω δεξιά Mutas, πράσινο Zerg, κάτω δεξιά Greek Army μπλε Zerg. Δεν έχουμε κάποιο early pool λοιπόν. Ναι. Ωραία, αφού η Zerg είναι imba, γι' αυτό νίξε ο Mutas πριν. Ακόμα και τα παίζει με τον εαυτό τους, πάλι νικάνε επειδή είναι imba. Ωραία, και θα έχει ενδιαφέρον. Ιδίως θέλει τον όμορφο προς την σωστή κατεύθυνση. Ναι. Map hack, εντάξει, κλασικά. Όχι, νομίζω ότι έχει λογική. Παρ' όλα αυτά, όχι, νομίζω. Ίσως να θέλουν να δουν πρώτα που σε ενδιαφέρει το natural και να στείλουν κάποιο drone, να δει αν υπάρχει expansion, και παρά να δουν αν υπάρχει κάποιο early pool. Είναι μεγάλο χάρτη, Αντώνη, δεν του ενδιαφέρει κάποιο early pool. Του ενδιαφέρει απλά να δουν αν θα γίνει expansion. Γιατί με το που φτάσει ο overall θα είμαστε στο 17 foot. Οπότε θα δει κάποιο expansion. Ωραία, pretty close. Οι δύο παίχτες, τα ίδια και τα ίδια. Τίποτα παλάβω. Θέλω να δω πώς θα το παίξει ο Greek Army. Γιατί σίγουρα έχει σχέδιο. Όταν ξεκινάς να παίξεις με τον Muta, έχει σχέδιο. Δεν μπορεί να πας να πεις ότι απλά είμαι καλός παίχτης και ό,τι γίνει. Πρέπει να έχει ένα μικρό σχέδιο. Και ο Muta πάει πάλι το ίδιο. Πάει γκάζι. Θα πάει pool. Και θα... Όχι, πρέπει να πάει χάτσερι πρώτα και μετά πήγε γκάζι και pool. Τώρα δεν έκανε το χάτσερι, πήγε ναι. Γκάζι και που είναι πιο ασφαλές βέβαια ανοίγμα. Ναι, είναι κατευθείαν speed με το που τελειώσει το pool. Κατευθείαν όμως 100. Νομίζω και, και το ίδιο build κάνει και ο Greek Army βέβαια. Και μέχρι να γίνει το scout δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Μέχρι να διαφοροποιηθεί, να δούμε expansion, να δούμε speedling expansion, να δούμε roads war and one base. Ο Greek Army πάει να έχει στείλει ένα drone για να κάνει scout. Το αντιθέτως ο Mutas δεν στέλνει καν drone νομίζω. Ωραία, ο Greek Army θα δει κατευθείαν για το expansion. Πολύ ωραία. Ο Mutas θα πάει κατευθείαν τον overall προς το natural. Να δούμε ο Greek Army τι θα δει και θα δει ότι κάνει ακριβώς τα ίδια. Ωραία. Θα βγει η Queen τα ίδια. Είναι ελαφρώς πιο μπροστά ο Greek Army, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, έχοντας, ναι, έχοντας και ένα. Ναι, είναι πιο μπροστά χρονικά. Έχει και το περισσότερο drone. Η Queen είναι πιο μπροστά. Το speed είναι πιο μπροστά. Όχι, το speed είναι πιο μπροστά του Muta. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν. Η μόνη διαφορά είναι ότι 6 Zerglings από τον Greek Army. Ναι, ο Greek Army έχει κάνει ένα drone παραπάνω από τον Muta. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά. 6 Zerglings, με συγχωρείτε, από τον Muta. Ενώ 2 Zerglings. Όχι, 6 έχει βγάλει σύνολο. Παράγει. Δηλαδή έβγαλε
4 και άλλα 4 τώρα. Είναι 6 και 2, 8. Μάλιστα, και τον πάει για πίεση με speed, mass speedling. Δεν ξέρω. Βέβαια, ο Greek Army έχει 2 drones παραπάνω. Που ναι, αυτό αλλά... είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Ο Greek Army πρέπει να το δει τώρα ότι έρχονται τα speedling και έχουν πάρει το πρώτο Zelnaga. Πρέπει να δει ότι υπάρχουν εδώ Zerglings, θα δει ένα. Τα τραβάει ο Μούτας έτσι να πίσω και, για να και δούμε... πάει για expand τον Greek Army. Και πάει για expand τον Greek Army, ενώ από την άλλη ο Μούτας. Όπως και ο Μούτας θα πάει και εκείνος για expand. Δηλαδή και δύο τέτοιο κάνουν. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Greek Army έχει 2 drones παραπάνω. Που όσο περνάει η ώρα, αυτά τα 2 drones και 8 Zerglings πίσω. Ναι, ναι. Εφόσον όμως δεν πεθάνει άμεσα ο Greek Army, θα έχει πλεονέκτημα. Ναι, συμφωνώ. Το speed τελειώνει για τις δύο παίκτες εδώ αυτές μα και έχουμε Bellingness. Ωραία. Ήθελα να δω πώς θα ακολουθήσει. Να πω ότι ο Greek Army νιώθει λίγο ανασφαλής με τον Bellingness. Ίσως να θυσιάσει εδώ την Queen για το πρώτο Larva να μην είναι γρήγορο για να φάει τον Overlord. Για να δούμε. Ρισκάρει να χάσει και την Queen και τα Zerg. Για να δούμε. Υπάρχουν και τα Zerg. Υπάρχει και το Queen που βοηθάει. Έχουν πάρει πολύ καλή περικύκλωση τα Zerg του Greek Army και βοηθάει από πίσω η Queen πάρα πολύ. Αλλά παρόλα αυτά για να δούμε. Οι μάχοι έχουν μείνει δύο Zerg και έρχονται κι άλλα και βοηθάνε. Όχι, και χάνει την Queen. Είναι μεγάλη τα αυτό και μάλιστα δεν έφαγε ούτε τον Overlord. Για να δούμε. Ο Greek Army παράγει Zerg. Πρέπει να βγει αυτή η δεύτερη παραγωγή οπωσδήποτε να τον βοηθήσει και από τον άλλο Μούτα. Μα Zerglings, τίποτα άλλο και Bellingness και ο ίδιος ο Μούτας. Να πω ότι ο Greek Army έχει πολύ καλό Bellingness control, αλλά ο Μούτας είναι θεός. Μπορεί να σου πάει με ένα Zergling να σου πάει όλα τα Bellingness που λέει ο λόγος. Να δούμε, οπ, έρχονται εδώ τα αμυντικά Bellings. Μου θυμίζει πάρα πολύ το προηγούμενο παιχνίδι. Να πούμε διαφορά είναι ότι ο Μούτας έχει 2 Queens αυτή τη στιγμή. Ο Greek Army έχει μόνο μία γιατί την έχασε την άλλη. Αλλά ο Greek Army έχει 5 drones παραπάνω. Πολύ σημαντικό αυτό, Αντώνη. 13 πάρα πολύ σημαντικό. Και θα κάνει και το spine crawler πολύ σωστά. Δεν ξέρω αν θα προλάβει. Έρχονται εδώ πέρα κάποια. Έρχονται τα Bellingings, έρχονται από πίσω τα Zerglings. Είναι πολύ αργά τα Bellingings. Τα έκανε αμυντικά. Άμα τα είχε κάνει τα Bellingings κοντά στη βάση του Greek Army, θα είχε πρόβλημα ο Greek Army. Αλλά επειδή τα έκανε αμυντικά. Είναι πολλά τα Zerglings. Αν αυτό το Bellingings κάνει μόνο ένα Bellingings, θα. Δεν ξέρω. Α, υπάρχει και ένα δεύτερο. Πολύ ωραία κρατάει άμυνε. Όχι, δεν πρέπει να χάσει τα Zerglings. Πάει να πίσω και να αφήσει τα Bellingings να κανονίσουν εδώ πέρα την κατάσταση. Πολύ καλή ανταλλαγή για τον Greek Army, φοβερό. 2 Bellingings εναντίον 5 ήταν Αντώνη. Ναι, ναι, ήταν πολύ καλή ανταλλαγή. Όχι, για να δούμε, όχι, δεν πρέπει να χάσει Queen. Αυτό το Bellingings πρέπει να φαγωθεί. Αυτό το Bellingings πάει για το Mineral Light. Όχι, θα τα κοκκινήσει. Δεν νομίζω να σκοτώσει κάτι. Α, πάρει πολύ καλή άμυνα. Όχι, σκότωσε ένα drone. Υπάρχουν ακόμα 2 drones που θα βοηθούν. Λοιπόν, στο food, παραδόξω, ο Greek Army αυτή τη στιγμή είναι μπροστά. Νομίζω είναι και σε drones, Αντώνη. Είναι και σε drones. Ήταν πίσω σε drones και τώρα βγήκαν 4 νέα drones. Οπότε είναι πάλι μπροστά ο Greek Army σε drones. Γενικά έρχεσαι και ισορροπεί τώρα το. Είναι υπάρχει στο ίδιο περίπου επίπεδο. Για να δούμε. Πολύ ωραία άμυνα ο Greek Army. Πολύ καλή ανταλλαγή με τα Bellingings. Πέταξε ένα Bellingings για 4, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά. Φτιάχνει εδώ πέρα ένα Bellingings. Να πούμε ότι ο Μούτας έχει πολύ γκάζι. Ενώ ο αντιστοίχος ο Greek Army δεν έχει τόσο πολύ. Για να δούμε εδώ πέρα. Το Bellingings πάει, περνάει δίπλα σε τα Bellingings. Όχι, ένα πρέπει να στείλει. 2 το πολύ. Για να δούμε, γίνεται εδώ πέρα ανταλλαγές. Ένα προς ένα. Πολύ ωραίο, πάει να κάνει σνάιπ ως Greek Army με τα Bellingings, αλλά δεν μπόρεσε. Για να δούμε, 2 για 2, αλλά ήταν 2 τραυματισμένα. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, είναι πολύ δύσκολο το cast ZVZ, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα αναλυτικά. Προσπαθεί να πούμε, όχι, μην έχονται τα πίνη, μην τραύμα πίσω πολύ. Ο Greek Army κάνει τρελό droning, 31 drones ενάντια σε 20, είναι μεγάλο το ρίσκο αυτό. Αλλά άμα καταφέρει και δεν πεθάνει στα επόμενα, και κάνει πολλά spine crawlers, γιατί το ξέρει ότι έχει πάρει ένα μεγάλο ρίσκο, 34 drones ενάντια σε 22. Πρέπει να μην πεθάνει, αν δεν πεθάνει μέσα στα επόμενα λεπτά,